το σωματείο οδηγών των τουριστικών έχει κατέβει σε κινητοποιήσεις για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Απαιτούμε την υπογραφή τώρα. Είμαστε στο τραπέζι 7 μήνες και προσπαθούμε και θέλουμε τα δικαιώματά μας. Έχουμε έρθει από διάφορα σωματεία συμπαράσταση στο δίκαιο αγώνα που δίνεται για την υπογραφή κλαδικής τοπικής σύμβασης εργασίας. Πάντα το κάνετε αυτό, πάντα. Και αυτό που θέλουμε να πούμε εδώ, εγώ σαν πρόεδρος των οικοδόμων, η Δέσποινα από την Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ο Δημήτρης Βουλιώτης από το Σωματείο Τροφίμων και Ποδών που είναι ο πρόεδρος, ο πρόεδρος του Δαξιούχων ΙΚΑ, εδώ ο πρόεδρος ο Σάιτς από το Σωματείο Εργαζομένων στην Επισήση ΜΑΡΤ. Ήρθαμε εδώ να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας, γιατί οι σκλάβοι δεν θα γίνουν. Γιατί αυτό θέλουν σήμερα οι εργοδότες. Έχει ανοίξει τόσο πολύ η όρεξη σε όλους τους σκλάβους, και ειδικά στο δικό σας, που είναι και η ναυαρχή, να υποτίθεται εδώ της οικονομίας, ο τουρισμός, που βλέπουν ουσιαστικά και τρώνε, μην πούμε με τι τρώνε. Και αυτό που λέμε είναι, συνάδελφοι, πως εδώ χρειάζεται αλληλεγγύη, ταξική. Και όπως το καταφέρανε, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Απάνω στην Αθήνα τώρα, στην Άβαξ, που γίνεται το Αττικό Μετρό, 12 μέρες οι συνάδελφοι οικοδόμοι είναι σε απεργία και ζητάνε 20% αύξηση στα μεροκάματα. Δεν υποχωρούν, το ίδιο που κάνετε κι εσείς. Είμαστε εδώ όλοι μαζί, ένας για όλους και όλοι για έναν.